Χαίρετε, 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 χαίρετε. Άργησα, λίγο άργησα, ναι. Άργησα λίγο παραπάνω από ότι λοιπόν, αλλαγή καιρό μου γράφει εδώ πέρα, τι γίνεται. Αλλά δεν βλέπω εδώ πέρα, απ' έξω ο καιρός καλά είναι. Για να δω. Α, μετά τις 4 τα ξημερώματα δίνει βροχές. Αλλά μετά το πρωί δίνει ήλιο πάλι. Εντάξει, πέφτει η θερμοκρασία λίγο. Η αλήθεια είναι ότι πέφτει. Α, και την άλλη εβδομάδα πέφτει για τα καλά. Μάλιστα. Εντάξει, τι έκανε. Λοιπόν, καλησπέρα στην Λιβαδιά, στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στον Ορχομενό, στην Ισπανία, στην Πάτρα. Στο στρατόν η Χαλκιδικής βρέχει το απόγευμα. Μπράβο. Στη Χαλκιδική, στον Παναγιώτη, στη γιαγιά από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα, φυσικά. Καλησπέρα Γιωργάρα από τα... πώς το λένε, τα εξωτικά Πατήσια, στη Χαλκιδική, στη Λεμεσό, στη Ρεδεστό και πάλι, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στο Γέρα Καλατικής, στην Κρακοβία. Ο γάτος προσπαθεί να ανοίξει τη σίτα από το μπαλκόνι, αλλά έχω κλείσει και την πόρτα, οπότε τα βρίσκει λίγο δύσκολα τώρα και νευριάζει και κάνει βόλτα, παιδιά, να μπορούσα να σας τον δείξω μονάχα. Καλησπέρα στο Cambridge, στην Χίο. Θα σου πω τώρα για το, για τον τίτλο, θα σου πω στα Μετέωρα. Α, βρέχει αρκετά δηλαδή εκεί. Στην Αταλάντη. Βγήκε, βγήκε. Άνοιξε την τίστα και βγήκε. Βιωτία, Βιέννη. Α, Βιέννη, αχ, Βιέννη. Νέα Σμύρνη, Βιωτία, Νέα Καρβάλη, Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, γιατί... Γιατί αυτός ο τίτλος. Σας είπα πριν ότι θα πω για την Ουκρανία. Και θα πω για την Ουκρανία. Αλλά δεν θα σας είπα ότι θα κάνουμε μια μεγάλη αποκάλυψη σήμερα. Στο Λαγκαδά. Είναι ο πατριώτης, είναι εδώ, ο γειτονάς μου, ξέρεις, δίπλα μένει. Σου λέω, γιατί πιω και το τσαγάκι μου. Λοιπόν, να την πάμε την αποκάλυψη, να την πάμε λίγο πιο μετά, να προλάβουν να μπουν και όλοι. Γιατί η αποκάλυψη που θα κάνω σήμερα έχει να κάνει με αυτό εδώ. Έχει να κάνει με αυτό εδώ. Στέλνετε μήνυμα εδώ. Αν έχετε Viber, Telegram ή WhatsApp. Καλησπέρα Γεωργία.
κοστίζει 15 ευρώ μόνο. Στέλνετε μήνυμα για το βιβλίο ή email από κάτω, που είναι το email νυχτοβάτης 1@gmail.com. Στέλνετε μήνυμα. Για το βιβλίο. Όνομα, επίθετο. Οδό, αριθμό. Ή χωριό, αν δεν έχετε οδό και αριθμό. Ταχυδρομικό κώδικα σας παρακαλώ, μην ξεχνάτε. Και πολύ. Εγώ σας στέλνω το βιβλίο άμεσα. Ό,τι παραγγελίες γίνονται, φεύγουν την επόμενη μέρα κιόλας. Με απλό ταχυδρομείο. Με ΕΛΤΑ. Απλό ταχυδρομείο. Με ΕΛΤΑ. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω αντικαταβολή. Σας δίνω 3-4 διαφορετικές μεθόδους πληρωμής. Κατάθεση σε τράπεζα, σε Revolut, PayPal, πώς το λένε, WeTransfer, δεν το έχει WeTransfer, λέω. Η Western Union. Και μπορείτε να κάνετε πληρωμή εκεί. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έδωσε ο Θεός να το έχω γράψει εγώ και δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Τελεία και παύλα. Δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Η παροιμία έβαλα τα χεράκια μου. Καλησπέρα Έλενα. Έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Την ξέρετε? Την ξέρετε. Δεν μπορεί να μην την ξέρετε. Καμία δυτική κυβέρνηση δεν παραδέχεται το αυτονόητο. Ένας επιστήμονας στις 19 Μαΐου τρέχοντος έτος έγραψε ένα άρθρο για το Sputnik σχετικά με την έκρηξη που είχε λάβει χώρα τότε στο Χεμίλτσκι. Είχε εξετάσει δεδομένα ακτινοβολίας γάμα από ανιχνευτές στα βόρειο-δυτικά της τοποθεσίας της επίθεσης, τα οποία έδειξαν αυξήσεις στην ακτινοβολία σε σημεία στην Πολωνία κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά ακόμα και στην Γερμανία. Κατέληξα, λέει ο επιστήμονας, στο συμπέρασμα ότι η αποθήκη που έγινε η ισχυρή έκρηξη στην πόλη Χερμίλσκι, η οποία βρίσκεται στην Ουκρανία περίπου 200 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα με την Πολωνία, και έγινε από ένα ρωσικό χτύπημα που εξαέρωσε ουσιαστικά αυτή την Ουκρανική αποθήκη πυρομαχικών, περιείχε όπλα απεμπλουτισμένου ουρανίου που είχε αποστείλει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ουκρανία
μέσω της Πολωνίας. Ο Δόκτωρ Κρίστοφερ Μπέσμπι, φυσικοχημικός και επιστήμονας γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον κίνδυνο ακτινοβολίας, απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιχείρησαν να δυσφημίσουν τις προειδοποιήσεις του σχετικά με το πόσο δυνητικά επικίνδυνες είναι οι συνέπειες της έκρηξης αποθήκης πυρομαχικών με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Τα σωματίδια που παρήχθησαν από την έκρηξη είχαν παρασυρθεί από τον άνεμο και διασκορπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη. Το άρθρο του δόκτορα προκάλεσε μεγάλη αντιπαράθεση στο διαδίκτυο, με μεγάλο αριθμό αυτοαποκαλούμενων ελεγκτών και ειδικών να το εξετάζουν και να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το επιστημονικό του πόρισμα ήταν μια ανοησία. Όπως ακριβώς έγινε και στη χθεσινή μας περίπτωση, με τα ελληνικά hoax, τα οποία βάλθηκαν να διαψεύσουν το ίδιο το κράτος. Διότι το άρθρο της κύρας Αδάμ στην εφημερίδα Δημοκρατία, και όπως σας το μετέφερα και εγώ, προσπάθησαν να το διαψεύσουν. Το άρθρο όμως ήταν στηριγμένο στην ελληνική ανακοίνωση. Στην ελληνική ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες που εκδίδουν μία νότα μου. Και τα ελληνικά hoax προσπάθησαν να διαψεύσουν το άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν στηριγμένο στην ελληνική νότα. Έτσι λοιπόν και εδώ οι διάφοροι ειδικοί του διαδικτύου προσπάθησαν να διαψεύσουν τον δόκτωρ Μπίσμπι, που είχε πάρει μετρήσεις από τους επιτόπιους μετρητές ραδιενέργειας και ακτινοβολίας κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Έτσι λοιπόν το άρθρο του διαγράφηκε ως ρωσικό fake news. Γεγονός είναι ότι το ουράνιο έχει ασθενείς ακτίνες γάμα. Αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπου η γάμα θα αυξηθούν στους ανιχνευτές και κυρίως το φυσικό ραδιενεργό αέριο, το ραδόνιο, το οποίο μπορεί να γίνει έντονο κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και συστημάτων χαμηλής πίεσης. Επισήμανε στο άρθρο του ο Μπέσμπι ότι δεν υπήρχαν συστήματα χαμηλής πίεσης εκείνη την εποχή που θα εξηγούσαν την ξαφνική αύξηση των ακτινών γάμα.
Αλλά φυσικά καμία κυβέρνηση δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έβαλε τα χεράκια της και έβαλε τα ματάκια της. Το ουράνιο στον αέρα δεν μετριέται στην Ευρώπη από όσο γνωρίζει και ο καθηγητής αλλά και όλοι εμείς. Και τα μόνα δεδομένα που μπορούν να ληφθούν είναι τα δεδομένα ουρανίου στον αέρα από τους high volume air sampler. Και μόνο στο ειδικό ατομικό εργαστήριο που βρίσκεται στο Berkshire στη Βρετανία. Αλλά δημιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1900 μετά από δημόσια έρευνα για ένα σύμπλεγμα παιδικής λευχαιμίας κοντά σε αυτή την περιοχή. Ο νόμος απαιτεί από την παγκόσμια εταιρεία παρακολούθησης ραδιενεργίας να μετράει το ουράνιο, το πλουτόνιο και το τρίτιο σε τακτά χρονικά διαστήματα σε θέσεις κοντά σε εργοστάσια, αλλά και μακριά από εργοστάσια όπλων. Στους πολέμους του Ιράκ χρησιμοποιήθηκαν τέτοιοι μετρητές και οι μετρήσεις του ραδονίου, των ακτινών γάμα, ουρανίου, πλουτονίου και τρίτιου ήταν πολύ αυξημένες. Την εποχή εκείνη, δηλαδή τον Μάιο του τρέχοντος έτους, που έγινε η έκρηξη στο Κεμίλσκι, έσβησαν όλοι οι μετρητές και δεν άφηναν κανέναν επιστήμονα να κάνει μετρήσεις. Φίλτρα εκτός τοποθεσίας, πέριξ δηλαδή της έκρηξης, στις 15 Μαΐου με 15 Ιουνίου που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, είχαν ένα πολύ σαφές σήμα, τουλάχιστον για ένα μήνα, που ακολουθούσαν την έκρηξη. Όλες οι επιτόπιες μετρήσεις δείχνουν την ίδια αύξηση αποτυπώματος ραδιενέργειας. Όσοι λοιπόν πιστεύετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται από κυβερνήσεις και συμφέροντα, το ίδιο συμβαίνει και με την επιστημονική βιβλιογραφία. Γι' αυτό και το δικό μου βιβλίο δεν βγήκε σε κάποια μεγάλη γνωστή εκδοτική εταιρεία, αλλά σε συνεργασία με τις εκδόσεις της Εστίας, που ως γνωστόν η εφημερίδα Εστία, Δημοκρατία, Εσπρέσο, εντάξει, αυτές οι τρεις ουσιαστικά πολιτικές και κοινωνικές, έχουν μία αντισυμβατική, μέσα στα λογικά πλαίσια πάντα και αυτές, όχι αντισυστημική, αντισυμβατική πορεία στο χώρο.
Δυστυχώς η Ευρώπη, ελπίζοντας ότι η χρήση αυτών των η χρήση αυτών των πυρομαχικών θα λάμβανε χώρα στη Ρωσία και μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας με την Ευρώπη, έπεσε έξω. Διότι οι Ρώσοι χτύπησαν αυτά τα πυρομαχικά απεμπλουτισμένου ουρανίου εν τη γενέση τους, δηλαδή με το που πήγανε στην Ουκρανία. Κοίταξε να δεις το alter τώρα που λες. Alter, δεν υπάρχει alter, ρε παιδιά. Εννοείς μάλλον το άλλο, πώς το λένε. Το alter κάποτε ήταν. Alert, alert λες, λέω εγώ alter. Όλα τα κανάλια ελέγχονται από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Οπότε θέλουν δεν θέλουν θα παίξουν αυτά που επιβάλλει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Δεν άλλο να πρέπει πολιτικά πουλημένα και άλλο συστημικά. Μπορεί να μην είναι συστημικό, αν και πιο συστημικός από τον Βελόπουλο δεν υπάρχει, παιδιά. Αυτό σας το υπογράφω και θα το καταλάβετε στο πετσί σας όταν έρθει η ώρα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Βελόπουλος έχει ψηφίσει με μνημόνιο, έχει ψηφίσει Παπαδήμο για πρωθυπουργό. Παπαδήμο για πρωθυπουργό, πώς σας φαίνεται αυτό. Έχει ψηφίσει μνημόνιο. Απλά το σύστημα δημιουργεί αντίβαρα και τα χρησιμοποιεί όταν πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Ένα τέτοιο αντίβαρο ήταν και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Μην ξεγελιέστε γι' αυτό. Και αποδεικνύεται τώρα με τους Σπαρτιάτες που θα τους πάρουν τις έδρες και θα τους δώσουν στα άλλα κόμματα. Και όταν σας έλεγα εγώ, μια και μιλάμε τώρα για εσωτερική πολιτική, ότι ο Κασελάκης έχει βγει για να διαλύσει τα πάντα, βλέπετε τη διάλυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Που αντί να μπορεί να κάνει αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση που μόνη της κάνει ό,τι γουστάρει, κάθεται να λύσει τις εσωκομματικές της πληγές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο Κασελάκης είναι φυτευτός και από τη στιγμή που κάτι που το έχουν φυτέψει θέλει και το ειδικό του πότισμα. Ακριβώς έτσι, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ζήτημα σε πολλές χώρες για την τεράστια αύξηση του καρκίνου και των συγγενών δυσπλασιών στα μωρά και γενικά υπάρχουν τρομακτικά σημάδια γενετικής βλάβης στον πληθυσμό μετά από χρήση όπλων ουρανίων. Ειδικά μετά τον δεύτερο πόλεμο του 2003 στο Ιράκ. Είναι μη αμφισβητήσιμη κύρια αιτία του καρκίνου στα θύματα της Χιροσίμα που εκτέθηκαν σε σωματίδια ουρανίου στη Μαύρη Βροχή. Τα επίπεδα μετά την έκρηξη στη Χελσμίνσκι
της Ουκρανίας, τα επίπεδα στην Πολωνία και στη Γερμανία ήταν πολύ υψηλότερα. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες επίσημες μετρήσεις. Βλέπεις, το σύστημα προστατεύει τα παιδιά του. Τώρα, το Σόχου, ένα κινέζικο μέσω μαζικής ενημέρωσης, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκαλούν σύγκρουση μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας, από την οποία ουσιαστικά ωφελείται η Ρωσία. Διότι όσο πιο πολύ η Πολωνία εναντιώνεται στην Ουκρανία, τόσο το καλύτερο για τη Ρωσία. Τι γίνεται όμως σε αυτή την περίπτωση? Οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά έκαναν την Πολωνία ένα φίλτρο στην πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλώντας έτσι μια σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία δίνει πλεονεκτήματα στη Ρωσία. Οι πολωνικοί αερομεταφορείς απέκλεισαν σημεία ελέγχου μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισαγωγή ουκρανικών αγαθών στη χώρα της Πολωνίας. Διότι από τον καιρό που κόπηκε η δίωδος από τη Μαύρη Θάλασσα, οι Ουκρανοί έχουν μόνη δίωδο για την Ευρώπη, την Πολωνία. Γιατί η άλλη τους πλευρά είναι η Λευκορωσία, που είναι φιλική προς τη Ρωσία. Πριν από λίγο καιρό, η Πολωνία είχε απαγορεύσει την εισαγωγή ουκρανικών σιτηρών στο έδαφος της. Είναι προφανώς ότι η Πολωνία δεν μπορεί να αντέξει πλέον την πίεση που, από ό,τι λένε οι Πολωνοί, φτάνει στα όρια της τρέλας από την Ουκρανία. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί πλεονεκτήματα στη Ρωσία. Εάν η Πολωνία τώρα απαγορεύσει τις χερσαίες μεταφορές της Ουκρανίας και επιδείξει την ανάλογη σκληρότητα σε αυτό το θέμα, τότε θα ωφεληθεί μόνο η Ρωσία. Ίσως αυτό είναι ακόμα ένας παράγοντας να πιέσει την Ουκρανία για διαπραγμάτευση. Διότι η Δύση αντιλαμβάνεται ότι ο Ζελένσκι δεν αντέχει πια. Ο Έλον Μάσκ, ο γνωστός μας Έλον Μάσκ, ζητάει από τον Ζελένσκι να μην στείλει άλλους Ουκρανούς στο θάνατο και να κάνει ειρήνη με τη Ρωσία. Ειρήνη με τη Ρωσία, όπως το ζητάει τουλάχιστον ο Έλον Μάσκ, σημαίνει υποχώρηση και παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας λόγω ήττας στον πόλεμο. Η Asia Times ανακοινώνει σε άρθρο της ότι υπάρχει σχέδιο η Δύση να απομακρύνει τον Ζελένσκι λόγω των αποτυχιών του Ουκρανικού στρατού. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υφίστανται απανωτές ήττες και ο ακριβώς δυτικός εξοπλισμός που έχει παραχωρηθεί από τη Δύση στην Ουκρανία καίγεται ή γίνεται λάφυρο, ακόμα χειρότερα, στο ρωσικό στρατό, που τον παίρνει, τον εξετάζει, τον αναλύει και τον αντιγράφει, αν χρειαστεί. Έτσι, οι δυτικές χώρες τώρα βρίσκουν ως εξυλαστήριο θύμα τον πρόεδρο Ζελένσκι, που ούτως ή άλλως ήταν μια μαριονέτα τους,
και λόγω των συνεχιζόμενων αποτυχιών στο πεδίο θα τον απομακρύνουν. Είτε ο Ζελένσκι θα αναγκαστεί να διεξάγει προεδρικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί έτσι κι αλλιώς, που ήταν να γίνουν και δεν έχουν γίνει και προγραμματίστηκαν εκ νέου το Μάρτιο του 24, και στις εκλογές αυτές φυσικά θα χάσει, ή αν αντισταθεί και δεν κάνει εκλογές θα αντιμετωπίσει ένα πραξικόπημα, είτε επανάσταση, πείτε το όπως θέλετε, τύπου Μαϊντάν. Σύμφωνα με Αμερικάνο ειδικό, η Δύση αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η Ουκρανία δεν είναι πλέον σε θέση να κερδίσει την ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας υφίστονται απανωτές ήττες και ο ακριβότατος δυτικός εξοπλισμός γίνεται βορρά στα χέρια των Ρώσων. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό και γιατί η Πολωνία σκληραίνει τη θέση της. Διότι η Πολωνία ανήκει ήδη στο ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε, δεν το έχει μόνο δηλώσει μόνο χτες, είναι πλέον ηλίου φαϊνότερο, δηλαδή εκτός αν βλέπεις δυτικά μέσα ενημέρωσης και είσαι περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, έτσι το λέγανε, ΕΠΕ, τι πήγε να γίνει με το τουρκικό πραξικόπημα το προηγούμενο, αυτό το που έγινε πριν από κάποια χρονιά, δεν καταλάβεις τι πήγε να γίνει? Το έκανε μόνος του Ερντογάν για να εξαλείψει την πιθανότητα να γίνει πραξικόπημα. Δεν μπορεί το προεδρικό αεροσκάφος να είναι στον αέρα κάποιες ώρες, να πετάνε γύρω του τουρκικά F-16, τα οποία υποτίθεται ελέγχονται από τους στασιαστές, και να μην το έχουν ρίξει. Αυτό δεν γίνεται. Και βγαίνοντας μετά ο Ερντογάν ξανά από το αεροδρόμιο, να βάζει και φυλακή τους πιλότους των F-16. Εντάξει. Τι κάνει νιάου, νιάου σαν κεραμίδια. Πάντως η Άτζη που γνωρίζει ξένες γλώσσες αποκλείεται να είναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η Πολωνία της έχει ανοίξει η όρεξη να πάρει τα παραχωρηθέντα εδάφη της που δόθηκαν στην Ουκρανία μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άννα Ισραήλ, μια χαρά σε βλέπω στη Μύκονο. Μπερικέτη. Αυτή η εποχή είναι καλύτερη για τη Μύκονο, να ξέρεις. Άρα σημαίνει ότι έχουν καταλάβει οι Δυτικοί ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει άλλο στον πόλεμο, ότι πόνταραν σε κουτσό άλογο, να το πω διαφορετικά, και ότι ο Ζελένσκι είναι θέμα χρόνου να πέσει. Φυσικά, πέφτοντας ο Ζελένσκι, θα αναγκαστεί η Ουκρανία να συνθηκολογήσει με τη Ρωσία, η οποία μέσα σε μία μέρα μπορεί να κατέβει μέχρι
τη Ρουμανία, παίρνοντας όλες τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εάν πάρει όλες τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, ο Πούτιν δεν έχει κανένα πρόβλημα να τη δώσει τη Λβίβ. Και η Λβίβ πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανήκε στην Πολωνία, αν το πάμε αξιοκρατικά. Και έτσι τι συμβαίνει στο ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ μέσω της Πολωνίας αποκτά σύνορα με τη Ρωσία. Αντί να αποκτήσει με την Ουκρανία, παλεύοντας να βάλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αποκτά μέσω της Πολωνίας. Ουσιαστικά Πολωνία δεν θα υπάρχει. Και αν θα υπάρχει, αυτό θέλει ο Μαύρος, τη Μαύρη Θάλασσα. Απλό, πολύ απλό. Καλά, αυτό άσο με τη σωστή πλευρά της ιστορίας έχει γίνει ανέκδοτο. Δεν θα υπάρχει η Ουκρανία. Αν θα υπάρχει, θα αφήσουν μόνο το Κίεβο, το οποίο σήμερα δηλαδή χτες που μας πέρασε, γιατί είμαστε ήδη μετά τις 12, γνώρισε σφοδρούς βομβαρδισμούς, γνώρισε σκληρό χτύπημα των Ρώσων. Έχουν καιρό οι Ρώσοι να χτυπήσουν το Κίεβο, και αυτός ο μποξέρο, το θηρίο δήμαρχος, ο Βίταλι Κλιτσένκο, αν νομίζω να κάνω λάθος, σήμερα είπε ότι η αριστερή πλευρά της πόλης γνώρισε πρωτοφανή εκρήξεις. Ανακοίνωσε ο δήμαρχος ότι είχανε πολύ ισχυρές εκρήξεις στην αριστερή πλευρά της πόλης. Συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, στο, πώς το λένε, στο Μπόρις Λίτς, κάπως έτσι, με ένα προάστιο του Κιέβου. Λίτσκο αυτό, ναι, όπου ξέρω αυτό, το ξέρεις, το θεριό. Και το συνδυάζω εγώ λέγοντας ότι μπορεί να αφήσουν ένα πολύ μικρό κομμάτι της Ουκρανίας πέριξ του Κιέβου, το οποίο θα δει εν καιρό η Ρωσία τι θα το κάνει. Προς στιγμήν πάντως για το αξίας 500 δις στη θάλασσα της Γάζας, τι είναι αυτό το 500 δις? Κοιτάσματα αερίου και τα λοιπά, πετρελαίου και αυτά. Αυτό που την αποσχολεί τη Μόσχα είναι να πάρει τα παράλια και εν καιρό βλέπει τι θα κάνει με το Κίεβο. Αυτό που λες τώρα για τα 500 δις, καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μπορεί να έχει μια λογική βάση, γιατί ο Τούρκος μέσω και της τουρκοκρατούμενης του κομματιού της Κύπρου που είναι υποκατοχή, ήθελε να ορίσει ΑΟΖ με την Παλαιστίνη. Παρότι γνωρίζει ότι το Ισραήλ δεν είναι Ελλάδα. Δυστυχώς, Ερντογάν, στο Ισραήλ υπάρχουν πολιτικοί που δεν είναι σαν τους πουλημένους πολιτικούς που έχουμε εδώ. Εκεί θα έπρεπε να παίξεις άλλη μπάλα. Εδώ τους έχεις όλους τους χεριούς σου, γιατί είναι όλοι απλά πουλημένοι. Έχουν μάθει από την κατοχή που συνεργαζόταν με τους άλλους. Εντάξει. Σο είναι αυτό. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Λοιπόν,
Επίσης, αυτή η όμορφη Ρωσίδα Ζαχάροβα, αν και οι περισσότερες Ρωσίδες όμορφες είναι για τα δικά μας πρότυπα τώρα, γιατί βλέπουμε ξανθές, ξέρεις, έτσι λίγο εντυπωσιαζόμαστε. Εναντιώνεται εντόνως στις ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για συνεργασία Ρωσίας-Βόρειας Κορέας. Και λέει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία. Και της λέει ότι είναι εντελώς αβάσιμες αυτές οι κατηγορίες. Γιατί η Ιαπωνία έχει φοβηθεί πάρα πολύ με όλες αυτές τις συνεργασίες. Αλλά πέραν αυτού, η Ιαπωνία έχει αρχίσει να ανησυχεί πάρα πολύ, διότι παρατηρούνται ασκήσεις στην περιοχή, μεταξύ ασκήσεις συνεργασίας μεταξύ των θηριωδών αεροπλάνων του 95, του Πόλεφ δηλαδή 95, και κινέζικων βομβαρδιστικών ΑΙΤΣ 6 ή τα 6, πείτε τα όπως θέλετε. Γιατί κάνουν κοινές ασκήσεις και περιπολίες στην περιοχή. Και τα δύο αυτά αεροσκάφη έχουν την ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων. Και ξέρεις, όταν στην Ιαπωνία έχεις φάει ήδη, έχεις το προνόμιο να είσαι η μόνη χώρα στον κόσμο που έχεις φάει ήδη δύο πυρηνικές, έχεις λίγο παραπάνω το νου σου. Κωνσταντίνα, τι εννοείς αντίχριστο? Ποιος είναι ο αντίχριστος? Το ξέρεις εσύ ή εκτός αν εννοείς τον Πούτι, τον Ερντογάν? Θα σου πω μονάχα ότι αν δεν κάνω λάθος, 23 πόλεμοι έχουν συμβεί μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας, και στους 23 έχει υποστεί ταπεινωτική ήττα η Τουρκία. Και εάν φύγει ο Ζελένσκι, πράγμα που νομίζω ότι ο Ρώσος δεν θέλει, γιατί είναι το πολιτικό κοροϊδό δηλαδή, για αυτό το λόγο δεν θέλει, ο Ρώσος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κατέβει με πολύ γρήγορα βήματα μέχρι τα Δαρδανέλια. Νίκ, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό και πολεμάω να αγοράσουν όσοι το δυνατόν περισσότερο, γρηγορότερα, το βιβλίο μου. Λοιπόν,
Δεσμεύομαι να κάτσω να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα και τα email που μου έχετε στείλει για τα λάδια, για τα χάπια. Παιδιά, να σας αποκαλύψω κάτι. Είναι πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Άρα παρέλαβα το μόνο κακό είναι ότι είναι εκατοστάρια. Δηλαδή δεν είναι των 50 χαπιών σαν και αυτά που είχα, και προβληματίζομαι τώρα σε κάποιους που χρωστάω, γιατί χρωστάω σε 2-3, πώς θα τα δώσω. Θα πρέπει να έρθω σε συμφωνία μαζί τους, να ανοίξω το μπουκαλάκι, να χωρίσω 50-50, γιατί είναι το κατοστάρια, έχουν 100 μέσα. Θα το δω από Δευτέρα εν ηρεμία, γιατί είναι κατοστάρια και είναι και 130 μερικά. Δεν είναι τον 65 μιλιγράμμ, δηλαδή δεν πρέπει να πάρεις 2 τη μέρα, είναι 1. Ό,τι βρίσκω παίρνω. Ό,τι βρω παίρνω. Γιατί δεν υπάρχουν στον κόσμο πουθενά αυτή τη στιγμή. Τα έχουν εξαφανίσει από παντού. Το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί ψάχνετε και μόνοι σας να αγοράσετε. Μπα και σε σπηλιά μέσα δεν γίνεται δουλειά. Άστο. Λοιπόν. Α, το είπε και ο Μεβέντεφ, να σου στείλω μέ για το βιβλίο, να μου το στείλεις. Χρύσα, σου είχα στείλει βιβλίο, θες κι άλλο? Στείλε μου, νομίζω σου είχα στείλει, δεν θυμάμαι. Στείλε μου mail, ό,τι θέλετε βέβαια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινάει νέα εβδομάδα. Γεννηθήτω. Α, δεν το πήρες. Στείλε μου βεβαίως. Στείλε μου mail να το πάρεις. Άμεσα να το στείλω αύριο κιόλας. Τώρα στείλε μου mail. Η ομάδα στο Viber. Viber προφανώς θα γράψεις. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στο Viber. Υπάρχει αυτό το αριθμός του Viber. Όποιος θέλει να αγοράσει βιβλίο ή στέλνει. Βασίλη, μας μπέρδεψες τώρα με αυτό που έστειλες. Καλή εβδομάδα, καλή νύχτα σας. Γεννηθεί το θέλημά του.